Ευχαριστώ, Τίνα μου, που το έφερε στην εκπομπή. Δευτέρα σήμερα να ξεκινήσει ειδικά η εβδομάδα δυναμικά. Ξέρετε ότι παρακολουθώ Next Top Model. Και κατά καιρούς έχουμε πει και εμείς εδώ στην εκπομπή, αλλά έχουμε διαβάσει πάρα πολλές πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για το τι μέλη γενέστε. Έχω και το σκονάκι μου εδώ, παιδιά. Θέλω να μου δώσω όλο το ρεπορτάζ. Καθώς σύμφωνα με τα όσα μας είπες, το Σάββατο γυρίστηκε το επεισόδιο του τελικού. Είναι Δευτέρα, ακόμα δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία. Είσαι η πρώτη που θα μας πεις τι θα συμβεί. Στις 19, να πούμε, Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος μαγνητοσκοπημένο, δηλαδή το γύρισμα που έγινε το Σάββατο, και μόνο το τελευταίο μισάωρο, θα είναι live η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και αυτό είχε γίνει και στο MasterChef, να σας πω. Κρατάτε η ίδια παράδοση για να μην διαρρεύσει το αποτέλεσμα. Μάλιστα, της τελικής νικήτριας. Λοιπόν, να σας... θα μάθουμε την νικήτρια. Ναι, 19 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί το επεισόδιο. Μην αγχώνεσαι και να το ξεχάσετε, θα το θυμίσω εγώ. Λοιπόν, η πεντάδα, και θα σας πω γιατί σας λέω πεντάδα, η τελική πεντάδα είναι Εύη Ιωαννίδου, Ειρήνη Καζαριάν, Άννα Αμανατίδου, η Μαριάννα Πενέση και η Ευελίνα Σκίτσκο. Μπορούμε να έχουμε και τα κορίτσια, παρακαλώ, σε πλάνα, ένα-ένα, να τα βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Άννα Αμανατίδου, 21 ετών, φτάνει στον τελικό, η Άννα. Είναι η τελική. Στον τελικό θα φτάσουν τρεις. Okay. Έτσι, τρεις θα φτάσουν. Τις οποίες θα μας τις πεις. Τις οποίες θα τις πούμε σε... Να μην τα λέμε όλα. Ωραία. Μαζί. Να πούμε λοιπόν ότι η Άννα ξεκίνησε σαν outsider στην αρχή, γιατί δεν είχε εμπειρία μοντέλου. Ήτανε fashion blogger και ήτανε με το Instagram της, τέλος πάντων, πάρα πολύ. Influencer. Δεν θα το αντέξω. Μπορείς να την πεις και influencer. Και δεν είναι εγώ. Ένα κορίτσι όμως που γενικώς πήγαινε καλά στις δοκιμασίες και είχε και την εύνοια της Βίκης Καγιά, τη συμπαθούσε και εκτιμούσε την προσπάθειά της. Αυτή είναι η Άννα, λοιπόν, που πάει στην τελική φάση. Επόμενη, για να τη δούμε ποια είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ευελίνα, που για πολλούς παιδιά είναι το μεγάλο φαβορί από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Είναι αυτή που αποσπά τα θετικότερα σχόλια από τους κριτές. Είναι αυτή που αν τη δεις άβαφη στο σπίτι δεν λες «Α, είναι η πιο όμορφη», αλλά πραγματικά το κορίτσι αυτό, σε όποιο κόνσεπτ και αν τις έχουν δώσει, καταφέρνει και το υποστηρίζει, μεταμορφώνεται και είναι καταπληκτική, έχει πάντα σχεδόν την καλύτερη φωτογραφία. Και είναι αυτή που έχει και μια κορούλα και όταν τη θυμάται κλαίει και καμιά φορά την... Είναι η μητέρα δηλαδή. Τη σχολιάζουν ακριβώς. Και εδώ και στο κλουβί φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη άνεση από το πλάνο που βλέπω. Παιδιά, σας λέω, σε ό,τι κόνσεπτ και αν δοκιμάστηκε, πάντα είχε πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ευελίνα για πολλούς είναι η μεγάλη νικήτρια. Και το και από την αρχή. Λοιπόν, η Ειρήνη Καζαριάν είναι κορίτσι που έχει ακούσει και πολύ αρνητικά σχόλια. Έχει και ένα χαρακτήρα, είναι και λίγο μαγκάκι. Και μπράβο τους που καταφέρει να φτάσει σε αυτή την τελική φάση. Έχει πολύ ωραία πράσινα μάτια, έχει ένα πολύ ωραίο κορμί. Τεράστια μάτια. Τεράστια μάτια. Όταν, ναι, έτσι ωραία δυναμικά, με ωραίο βλέμμα γουρλωτό. Και είναι ένα κορίτσι που αν παρακολουθούσες από την αρχή το επεισόδιο, έλεγες θα φύγει. Σαν και τα δικά μου, ρε παιδιά, γουρλωτά. Γιατί κακό είναι να έχεις γουρλωτά, έντονα μάτια. Ξέρεις, Ματίνα, πόσες κοπέλες θέλουν να έχουν μεγάλα μάτια. Κοίτα μεγάλωτά. Αυτό το μάτι, το πράσινο. Για μιλάμε τεράστια μάτια, ωραιότατα. Δεν το συζητώ. Εγώ για θετικό το είπα. Και εγώ γουρλωτά μάτια. Ναι. Και βγαίνει κούκλα. Αν παρακολουθούσατε το παιχνίδι, θα ξέρετε ότι αυτό το κορίτσι έλεγε θα τη βγάλει, θα το βγάλει το επεισόδιο, δεν θα το βγάλει. Έχει ακούσει και αρνητικά σχόλια πολλά. Αλλά να τελικά που φτάνει. Εδώ παλεύει να βγάλει τον Γκρίκο πάλι. Ναι, ναι, ναι. Να μια χαρά τον βγάλει. Και γενικώς την έχουν σχολιάσει επειδή γκρίνιαζε σε δοκιμασίες, της δίνανε ένα κόνσεπτ και αυτή παραπονιότανε και την έχουν πει και γκρινιάρα και κακομαθημένη. Να όμως που τελικά το Ειρηνάκι φτάνει στην τελική φάση. Επόμενη. Λοιπόν, για να δούμε. Α, αυτή είναι η Μαριάννα Πενέση. Η Μαριάννα. Με τα μπουκλέ μαλάκια. Η Μαριάννα για πολλούς είναι ήρεμη δύναμη. Χωρίς να μπαίνει σε παρεάκια, καυγαδάκια, είναι ένα κορίτσι που πάντα αποσπά θετικά σχόλια. Δεν έχει την καλύτερη φωτογραφία. Είναι πάντα όμως στις 2-3 που θα ακούσουν τα καλά σχόλια. Δεν έχει μπει σε παρεάκια, κουτσομπολιά, καυγάδες. Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, το οποίο κατάφερε ως ήρεμη δύναμη να φτάσει στον τελικό. Ποια άλλη αυτή είναι, όχι, αυτή είναι η τελική τετράδα. Αυτή, τώρα, ωραία. Είπαμε και την Εύη μέσα και την βγάλαμε. Που πήγε. Η Εύη Ιωαννίδου που πήγε. Η Εύη Ιωαννίδου προδόθηκε μόνη της, παιδιά. Και όπως έχουν προδοθεί και τα περισσότερα κορίτσια. Αν γιατί μπήκανε στο πριν Viber. Από μερικές μέρες συνδέθηκε με το Viber, οπότε πρόδωσε το αποτέλεσμα. Τώρα, από εδώ και πέρα, επειδή θα δούμε διάφορα να γίνονται, να πούμε ότι όλες οι κοπέλες είναι εκτός. Έτσι, τελείωσε το επεισόδιο. Όλες είναι εκτός. Η ποδοσφαιρίστρια Ειρήνη Ερμίδου βγαίνει. Ναι, είναι όλες εκτός. Το Σάββατο μετά το γύρισμα πήγαν και το έκαψαν
στις μέλισσες, στο box όλες που είδαμε. Όλες παρέα πήγανε σου και λέει, είχανε make-up, μαλλιά, ήταν έτοιμες. Και επίσης να σας πω ότι το γύρισμα αυτό για τον τελικό, οι δοκιμασίες είναι τρεις, πάρα πολύ δύσκολες. Μάλιστα, μία εξ αυτών κράτησε μία εβδομάδα συνολικά το γύρισμα για τη δοκιμασία τελικού. Όχι, θα τα λέμε σιγά-σιγά. Αυτά θα τα λέμε, γιατί επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ, κάθε φορά θα σας έχουμε και θα σας δούμε και κάτι. Εμείς την όρεξη και τα δούμε αλλού που τα ξέρουμε. Όχι, λες όμως κράτησαν μία εβδομάδα, πού τις πήγαν για ορειβασία, τις πήγαν και κράτησε μία εβδομάδα, πού. Εκτός μπορεί να τις πήγαν και για ορειβασία. Βγήκαν από το στούντιο, σωστά. Λοιπόν, Μέρη, μια ωραία ιδέα, εντάξει, τώρα τα λέμε, ακούνε κι άλλοι, αλλά θα προλάβουμε να το παίξουμε πρώτη Τετάρτη, γιατί αύριο έχουμε και απεργία. Να δούμε τις τελικές δοκιμασίες, κάνουμε και live σύσκεψη εμείς, στα ξένα. Δηλαδή, πόσο αναδεικνύονται οι τελικές νικήτριες και οι τελικοί νικητές. Για να δούμε. Το αμερικάνικο, δεν το έχω τώρα έτοιμο, μου ήρθε. Πού να το έχω. Βρείτε το τώρα, βρείτε τις τελικές δοκιμασίες. Έτσι όπως το πουλούσες, νομίζαμε ότι το έχεις έτοιμο. Αλλά επειδή με ιντρίγκαρε